σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των πελατών μας, της αγοράς του κλάδου, σχετικά με τις ανακατατάξεις που γίνονται στον χώρο διεθνώς και κυρίως πρόσφατα με νέα τα οποία προέρχονται από την Βόρεια Αμερική. Η ΝΑΦΑ απέκτησε το label Black Llama, όπου είναι μια μεγάλη προσθήκη σε ένα πολύ δυναμικό τμήμα του marketing και έρχεται να πλησιώσει το άλλο label, το οποίο είναι το Black Napa. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Βόρειας Αμερικής, πάνω από 1 εκατομμύριο μαύρα δέρματα υψηλής ποιότητας θα δημοκρατηθούν στην προσεχή δημοπρασία που θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου με 4 Μαρτίου. Θα είναι οι καλύτερες φάρμες του κόσμου και είναι ένα ιστορικό γεγονός για μας, διότι κάτω από μια στέγη θα δημοκρατηθούν τα καλύτερα προϊόντα του κόσμου. Η ΝΑΦΑ θα εξακολουθήσει να παρέχει υπηρεσίες ψηλού επίπεδου στους πελάτες, πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο ενδυναμωμένη μετά από αυτή την εξέλιξη και σίγουρα η αγορά της Καστοριάς, η οποία παραδοσιακά είχε έτρεπε μεγάλη εκτίμηση στο συγκεκριμένο label της Black Llama, θα έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει και τις υπηρεσίες του τμήματος marketing της ΝΑΦΑ, που ξέρει να προσεγγίζει, να δημιουργεί, να ανοίγει πόρτες και να δίνει τα ωφέλη που αξίζουν σε αυτή την αγορά. Η ποιότητα η οποία υπάρχει εδώ όσον αφορά την κατασκευή έρχεται να δέσει με την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της ΝΑΦΑ, με δύο ισχυρά label. Είμαστε το μεγαλύτερο δημοπρατήριο όσον αφορά την ποιότητα δερμάτων. Είμαστε το μεγαλύτερο δημοπρατήριο όσον αφορά την ποσότητα των αγρίων δερμάτων. Και αυτό δίνει μια νέα δυναμική στο χώρο και σίγουρα η Ελλάδα, η οποία επενδύει στην ποιότητα, διότι μόνο εκεί μπορεί να ξεχωρίσει, λόγω του ότι από την άλλη δεν θέλει να μπει σε ένα περιβάλλον όπου θα πρέπει να ανταγωνιστεί άλλες χώρες που έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες και σε πιο εμπορικά σήματα και μορφές. Εδώ η Ελλάδα έχει την τεχνογνωσία, έχει την τεχνογνωσία στην κατασκευή και τώρα με την δυνατότητα να έχει περισσότερα δέρματα υψηλής ποιότητας, αυτό θα την κάνει να διαφοροποιηθεί και να αξιοποιήσει καλύτερα το ρόλο της σε συνεργασία πάντα με το Δημοκρατήριο της ΝΑΦΑ. Ευχαριστώ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, όπως συνηθίζει να κάνει, είναι πάντοτε δίπλα στο πλευρό σε οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται και αφορά τον κλάδο της Γούνας. Σήμερα συνδιοργανώνουμε με την Εταιρεία Πρόσφατης Ράμης με την Ελληνική Ενημερωτική Μερίδα, ενημερωτική εκδήλωση για το νέο χάρτη των δημοπρασιών, το οποίο θα γίνεται από τώρα και πέρα. Όπως ξέρετε, η American Legend πλέον ανήκει και η Black Llama ανήκει στην ΝΑΦΑ. Τα δημοπρατήρια από 4 γίνονται 3, από 5 γίνονται 4. Και γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε αυτή την εκδήλωση για την ενημέρωση όλων των αγοραστών αλλά και όλων των εκτροφέων οι οποίοι από τώρα και πέρα θα τίνουν τα δέρματά τους στην ΝΑΦΑ ή στα δημοπρατήρια. Σήμερα έχουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική εξαιτίας της των καινούργιων εξελίξεων οι οποίες συμβαίνουν στον χώρο της Αμερικής και όχι μόνο, γιατί θα επηρεάσουν παγκοσμίως το χάρτη, το δημοκρατικό χάρτη των δερμάτων σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στο πρωτογενή αλλά και στο δευτερογενή τομέα. Υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ γρήγορες και η Ομοσπονδία Γούνας αποφάσισε σε συνεργασία με την ΝΑΦΑ να ενημερώσει, όπως είναι και μία από τις δουλειές που κάνουμε στην Ομοσπονδία, έτσι ώστε όλοι σας να ξέρετε ακριβώς πώς διαμορφώνεται πλέον ο χάρτης στη Βόρεια Αμερική με ένα δημοπρατήριο και το οποίο ελέγχει βέβαια και όλα τα labels, όλα τα brands που υπάρχουν και πώς θα είναι οι συνθήκες από εδώ και πέρα, όχι μόνο όσον αφορά τους πελάτες της δημοπρασίας αλλά και τους προμηθευτές, τους φαρμαδόρους. Οι συνθήκες που δημιουργούνται, εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν, αλλάζουν συνέχεια γιατί ο κόσμος αλλάζει, υπάρχει μια δυναμική. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι πάνω σε αυτό σαν Ομοσπονδία Γούνας και έχουμε και την παγκόσμια πρώτη που παρουσιάζουν κατευθείαν στα μέλη μας με απευθείας επαφή και με απευθείας ενημέρωση από την πιο έγκαιρη πηγή
τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας της ΝΑΦΑ, τον κύριο Βάμπη Βούλιο, ο οποίος θα μας πει όλα τα γεγονότα που συνέβησαν, τι συνέβη, τι πρόκειται να συμβεί, τι προϋποθέσεις υπάρχουν και τι συνθήκες υπάρχουν από εδώ και πέρα στο μέλλον. Σαν ομπρέλα η Ομοσπονδία Αγούνας σε όλους τους πρωτοβάθμιους φορείς προσπαθεί και θα προσπαθεί πάντα να είναι πρωτοπόρος στις εξελίξεις και να σας ενημερώνει για οτιδήποτε συμβαίνει σε συνεργασία με αυτούς οι οποίοι δημιουργούν τα γεγονότα.